σε ό,τι αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών, που υπήρξε μια αντίδραση από την κοινωνία και μια ευαισθησία, χτύπησε και βέβαια μια ευαισθησία που πολλοί την εκμεταλλεύτηκαν με φρικτό τρόπο. Κατά την, αυτή είναι η δική μου γνώμη. Έχετε καθόλου σκεφτεί μήπως μπορούσατε να απευθυνθείτε στο λαό διαφορετικά, μήπως θα μπορούσατε να έχετε εξηγήσει περισσότερο, εγώ να είχατε νομίζω κάνει κάτι παραπάνω για να περάσει στην κοινωνία. Σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εγώ έχω και κάνει μέσω δημόσια συζήτηση με τον άλλον πολιτικό δυνάμεων. Ναι, συζητήσει με τι άλλε πολιτικέ δυνάμει κάναμε. Ναι, τι κάναμε. Και εμά μερικέ δεν θέλαν καν να τι δημοσιεύσουμε και κατόπιν έλεγαν ότι δεν τι κάναμε. Αυτέ είναι συμπεριφορέ για τι οποίε θα μιλήσω σε βιβλία στο μέλλον. Αλλά να πάμε στο αυτοκριτικό. Το αυτοκριτικό είναι και για όλους ότι μόλις υπογράφτηκε η Συμφωνία των Πρεσπών έπρεπε να γίνει μια καμπάνια που να εξηγεί τις θετικές πλευρές, τα κέρδη για το καθημερινή ζωή του ανθρώπου και για τη χώρα και πώς αυτή είναι πολύ καλύτερη από κάθε άλλη συμφωνία που είχε έρθει στο τραπέζι από μεραίας ελληνικής. Με τετράπηγος αυτό ιδεολογική μάχη στην πραγματικότητα. Όχι καθόλου ιδεολογική μάχη. Να σας πω κάτι. Το εισηγηθήκατε αυτό. Ποιος είναι ο φασίστας, ποιος δεν είναι. Όχι, δεν λέει. Το εισηγηθήκατε αυτό. Δεν είναι ένα ετών. Εγώ επειδή έβγαλα μαζί με τον Σεραφείμ τον Κοντρότσο τις 5 συζητήσεις που κάναμε στις πρέσπες σε βιβλίο, η μεγάλη διαπραγμάτευση, με μεγάλη μου χαρά διατύπωσα και διαπίστωσα εκ των υστέρων ότι κάθε φορά που ερχόταν συζήτηση κινητοποίηση έλεγα ότι είναι δημοκρατικό του δικαίωμα. Ασφαλώς δεν αναφέρομαι σε εσάς. Γενικά μιλάω για την κοινωνία για το πώς διαμορφώθηκε η συζήτηση. Λοιπόν, για να επανέλθουμε πίσω. Εγώ έκανα μια μεγάλη πρόταση στην κυβέρνηση τότε να κάνουμε μια καμπάνια, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα. Η κυβέρνηση για λόγους που έχουν να κάνουν με τον γνωστό εταίρο της τότε δεν προχώρησε στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου, μεγάλο λάθος. Αντίθετα, ο εταίρος προχώρησε στην υλοποίηση του σχεδίου του να καταγγέλει τις πρέσπες με αποτέλεσμα, ξέρετε, αν μέσα από την κυβέρνηση έρχεται η άρνηση που έρχεται απ' έξω παίρνει ένα αντικειμενικό χαρακτήρα, ότι πράγματι θα είναι σωστή για να τη λέει και κάποιος που είναι εταίρος της κυβέρνησης. Ότι δηλαδή δεν ήθελαν να απευθυνθούν στην κοινωνία για να μην προκαλέσουν τη σχέση με τον εταίρο. Ναι. Λάθος τους. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μεγάλη υποκρισία από τα άλλα κόμματα, διότι όπως έχω εξηγήσει πάμε πολλές φορές στην Βουλή, τα άλλα κόμματα είχαν δεχθεί λύσεις στις οποίες ούτε καν γίνεται συζήτηση αυτά που πήραμε είχαν εμείς. Είχαν συνδιαμορφώσει και τη θέση, την επίσημη. Λένε ψευδώς ότι ξέρω εγώ, ακούω κάποιον λέει δώσαμε τη Μακεδονία μας. Δεν δώσαμε καμιά Μακεδονία. Εμείς παλιά είχαμε μια Μακεδονία πάνω από το κεφάλι μας και κανένας δεν ακούει διεθνώς την Μακεδονία την ελληνική. Σήμερα η ελληνική Μακεδονία είναι η Μακεδονία και η μοναδική Μακεδονία. Η άλλη έχει το όνομα Βόρεια Μακεδονία και έχει αποδεχτεί δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ότι δεν έχει καμία ιστορία, καμία σχέση με την ελληνοαρχαϊκή ιστορία, δηλαδή ότι δεν έχει καμία σχέση με Μεγάλο Αλέξανδρο κλπ. Και ότι δεν μπορεί να έχει, γιατί είναι σλαβικός λαός που ήρθε τον 7ο μετάξυ τον αιώνα στην περιοχή μας. Και δεύτερον, ότι η γλώσσα που μιλάει είναι μια γλώσσα σλαβομακεδονική, διότι ανήκει στην οικογένεια των σλαβικών γλωσσών. Κατά συνέπεια, αυτά τα μεγάλα κέρδη χαθήκανε. Και μάλιστα, επειδή ήμουν στην Οξφόρδη σε μια πρόσφατη συζήτηση γύρω από τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και Πρεσπών, αυτό που τους είπα που με ανησυχεί είναι ότι οι ερμηνείες που κάνουν οι αντίπαλοι στην Ελλάδα της συμφωνίας είναι τα μελλοντικά νομικά επιχειρήματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε θα θελήσει να καταπολεμήσει τις καλές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτό δεν είναι καλό. Πολιτικά, τι επίπτωση είχε η συμφωνία αυτή στο ΣΥΡΙΖΑ, στο εκλογικό αποτέλεσμα? Αυτό που είδα από την πρώτη στιγμή. Αυτό που είπα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό που είπα από πρώτη στιγμή είναι ότι οι νομοί που είναι κοντά με τη Βόρεια Μακεδονία είχαν από τα καλύτερα αποτελέσματα για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, από τους λίγους νομούς που είχαν αύξηση και ήταν πάνω από τον μέσο όρο, είναι η Φλόρινα. Στην οποία επειδή εκεί κάναμε καλή δουλειά ως Πράτο, μπορέσαμε και υπερασπιστήκαμε την συμφωνία. Δεύτερος νόμος που είναι κοντά προς Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία είναι η Καστοριά. Η πτώση στην Καστοριά ήταν 7%, δηλαδή κάτω από τον μέσο όρο που ήταν 12%. Ακόμα όμως και η Κοζάνη, που έχει έτσι είναι πιο μακεδονομαχική η διάθεση ενός κομματιού του πληθυσμού, ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε μόνο 10%. Κατά συνέπεια, όταν 10% δεν είναι και λίγο, αλλά, ναι, αλλά όταν είναι ο μέσος πάνε των αναλογιών. Αλλά όταν εγώ έχω αύξηση στον ένα νομό 7% στην άλλη, 10% στον τρίτο, ενώ μέσα στον άλλο. Και το εθνικό ποσοστό της μείωσης είναι 12 μονάδες. Δεν έχει την επίπτωση που ερμηνεύεται. Αυτό που νομίζω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε τα κέρδη που θα μπορούσε να έχει πάρει σε μια πολιτική δύναμη που τολμηρά λύνει ένα ζήτημα χωρίς να νοιάζεται. Μήπως δεν το πίστεψαν και οι ίδιοι?
Ο Πρωθυπουργός το πίστευε, αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία δεν πίστευε ποτέ ότι θα φτάνει στο τέλος της διαπραγμάτευσης. Στην Ελλάδα, μάλλον, ήμουν ο μόνος που πίστευα και διέβλεπα και εν μέρη και ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρξει αυτή η λύση.